Στις σύγχρονες χρήσεις της ελληνικής γλώσσας και στα συνηθέστερα λάθη της νέας ελληνικής, εστιάζουν τα σεμινάρια που στηρίζονται στην οργάνωση εργαστηρίων και τάξεων και τα οποία βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση με τους διδάσκοντες. Τα σεμινάρια θα εστιάσουν στα λεγόμενα λάθη, ορθογραφικά, αναγνωστικά, ακουστικά, στα δικαιολογημένα λάθη αλλά και στα λάθη κατανόησης. Πρόκειται για μια σημαντική συνέργεια η οποία ξεκινά από την κοινή αγωνία την οποία έχουμε πανεπιστημιακοί και δημοσιογράφοι και φορείς του δημόσιου λόγου να βελτιώσουμε την στάση μας απέναντι στην ελληνική γλώσσα, να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο υπηρετούμε την ελληνική γλώσσα. Επικεντρωνόμαστε κυρίως στο πώς μαθαίνουμε την ορθογραφία, πώς μαθαίνουμε να γλιτώνουμε από τα ορθογραφικά συντακτικά ή γραμματικά λάθη, γενικά στο να είμαστε καλύτεροι χρήστες της γλώσσας μας, κυρίως γιατί στη δημοσιογραφία διδάσκουμε στους όλους τους Έλληνες τα ελληνικά μέσα στο σπίτι τους. Ο σεμιναριακός κύκλος στη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει εργαστήρια και διαλέξεις επικοινωνιακής γραμματικής, ορθογραφίας και σύνταξης με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων και της εμπειρίας των εργαζομένων στην ΕΡΤ3. Στόχος είναι να επιμορφωθούμε, να επιμορφωθεί το προσωπικό της ΕΡΤ, όχι μόνο οι δημοσιογράφοι, αλλά όλο το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τον κόσμο, έτσι, πόσο μάλλον και οι δημοσιογράφοι που εκφέρουν δημόσιο λόγο. Και γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι που μας δίνεται αυτή η ευκαιρία. Η κυρία Τσιτσανούτη αναφέρθηκε και στο τρίτο θερινό πανεπιστήμιο που θα πραγματοποιηθεί στην Άνδρο σε συνεργασία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαντ υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και με τη χορηγία της ΕΡΤ με τίτλο «Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής ενημέρωσης».